Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στην Αδριανούπολη το 1750 και θα αναζητήσουμε την πηγή την οποία υποτίθεται το αγλάκο από αυτό πέντε. Θα δούμε τις ρίζες του, θα δούμε το ξεκίνημά τους, θα δούμε την παιδεία της Αδριανούπολης, την εποχή εκείνη, θα γνωρίσουμε κορυφαίους δασκάλους και θα επισκεφτούμε το σπίτι του Στέφανου Καραθοδόνη, που είναι ο πρώτος διανοούμενο από το τέτοιο αυτό, ο οποίος όπως ξέρετε σπούδασε 6 πανεπιστημιακές σπουδές, μιλούσε και έγραφε 17 γλώσσες. Και ο γιος του βέβαια και αυτός μιλούσε και έγραφε 16 γλώσσες, ο Αλέξανδρος, πολιτικός και νομικός. Κάνουμε και μία επίσκεψη στο σπίτι του αδελφού του, του Αντώνη, ο οποίος παντρεύεται την ανιψιά του μαρτυρικού και πολύ μορφωμένου πατριάρχου Κύριλλου του Έκτου. Θα γνωρίσουμε τη γυναίκα του Στέφανου Καραθοδόρη, που είναι μία τεράστια προσωπικότητα, ένας παρθενών αρετών που στήριζε την οικογένεια και μερικές από τις θυγατέρες, για να δείτε ότι η διανόησή τους έφτανε μέχρι το Παρίσι της εποχής εκείνης, αλληλογραφία με τον Βίκτορ Ουγκό, με τους διανοούμενους της εποχής. Θα δούμε αποσπάσματα, ποίηματα και ελεγεία που γράφτηκαν για αυτή την οικογένεια από μεγάλους δασκάλους και κάποια από αυτά τα μελοποιήσαμε για πρώτη φορά, γίνονται πλέον τραγούδι σε αδριανοπολίτικους ρυθμούς και θα παιχτούν για πρώτη φορά την ενορχήστρωση του συμπολίτη μας και αδριανοπολίτες στην καταγωγή Σάκη Βαργεμτζίδη. Γενικότερα, είχε σχέση η Αδριανούπολη με αυτή την δυναστεία, με αυτούς τους ανθρώπους. Έβγαζε δηλαδή η Αδριανούπολη, ήταν δηλαδή... Αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Τι έβγαζε η Αδριανούπολη. Θα δείτε τη διασύνδεση με όλα τα μεγάλα πρόσωπα της νεοελληνικής ιστορίας. Θα δούμε τα Καποδίστρια, Ψηλάντη, Ρίγα, Φερέ,